Τι να μας φέρει, να μας φέρει μια καλή θέση, ένα καλό πλασάρισμα στο Eurovision και η Μαρίνα και η Σίλια. Προσδοκούμε και για την Ελλάδα και για την Κύπρο το καλύτερο δυνατό πλασάρισμα. Όταν έχω στην παρέα μου τον γκουρού της Eurovision, αισθάνομαι τέτοια ασφάλεια και θέλω να αφήσω το λόγο του συγκεκριμένου κυρίου που θα καλωσορίσω ευθύς αμέσως να πάρει πρωτοβουλία και να ξεκινήσει να λέει ό,τι θέλει, γιατί πάντα είναι εύστοχος. Αντώνη Καρατζίκο, τι μεγάλη χαρά που σε έχω και πάλι στην παρέα μου. Ο γκουρού μας! Γεια σου, Τάστο. Γεια σου, Αντώνη. Και λέω γκουρού μας, γιατί είσαι ένας άνθρωπος που ξέρει τόσο καλά τη Eurovision, βρε Αντώνη, όσο κανένας άλλος. Και πραγματικά είναι πολύ μεγάλη μου χαρά που σε έχω στην παρέα μας, γιατί όπως προείπα, μία πάσα να σου δώσω, μία ερώτηση να σου δώσω, θα μου αναλύσει τα πάντα και όλα από την αρχή μέχρι το τέλος και δεν χρειάζεται να σε διακόψω ποτέ. Λοιπόν. Η πάσα που ευχαριστώ. Θα σου. Όχι, είναι αλήθεια. Καλά λόγια. Άκου. Έτσι κι αλλιώς από πίσω το background σου τι δηλώνει. Ότι είσαι ένας άνθρωπος που αγαπάει τη μουσική τόσα πολλά χρόνια. Βλέπω πολύ. Πάρα πολλούς δίσκους, πάρα πολλά CD. Ας το ξεκινήσω. Έχεις μετρήσει πόσους δίσκους και πόσα CD έχεις? Ναι, φυσικά εννοείται. Για πες μου, για πες μου. Έχω 6.000 βινίλια και 20.000 CD. Τι να πω, να ευχηθώ να το κάνεις 100.000, δεν ξέρω δηλαδή πραγματικά. Τα έχεις χιλιάδες ήδη. Ευχαριστώ, αγορασμένα, όχι δωρεάν, δείγματα και... Αντιλαμβάνομαι, όπως ήταν παλιά, είναι δείγμα που στέλνουν οι δισκογραφικές εταιρείες, άρα έχεις πληρώσει, έχεις μια ολόκληρη περιουσία καταθέσει για την αγάπη στη μουσική. Γιατί είσαι της άλλης, εκτός από γκουρού της Eurovision, είσαι και ένας εκπληκτικός DJ, πρέπει να τα λέμε και αυτά. Λοιπόν. Παρακαλώ, τίποτα, οι αλήθειες πρέπει να λέγονται μερικές φορές, Αντώνη μου, και είναι κακό που δεν λέγονται, γι' αυτό και εγώ θέλω να τις τονίζω και μερικές φορές να βάζω και τα πράγματα στη θέση τους. Λοιπόν, Αντώνη μου, σταμάτησαν οι πρόβες για την ελληνική συμμετοχή μετά την δυσάρεστη για μας είδηση, πόσο μάλιστα για τη Μαρίνα Σάτι, ότι ο αγαπημένος πατέρας σε ηλικία μόλις 68 χρόνων, γιατί είναι νέος 68 χρόνων, έφυγε από τη ζωή. Τι γίνεται τώρα, βρε εσύ, Αντώνη μου, την πιο σημαντική στιγμή της καριέρας της Σάτι, έρχεται αυτό το άσχημο γεγονός? Κοίταξε να δεις, επειδή εγώ, για να το πάω και λίγο πιο φιλοσοφικά, πιστεύω ότι όλα στη ζωή είναι ισορροπία, είναι ζυγαριά. Ίσως ένα πολύ άσχημο γεγονός ισορροπήσει με ένα πολύ καλό γεγονός. Οπότε ίσως έχουμε κάτι τέτοιο. Στην πορεία, πραγματικά συλληπιτήρια στους οικείους της Μαρίνας Σάτι και στην ίδια βέβαια. Πιστεύω ότι είναι ένας πολύ δυνατός άνθρωπος που έχει πάρει τη ζωή της και την καριέρα της στα χέρια της. Νομίζω ότι δεν θα είναι κάτι το οποίο θα δώσει μια δυσάρεστη εξέλιξη στην ελληνική εκπροσώπηση και νομίζω ότι και οι συνεργάτες της αισθάνονται και ξέρουν πολύ καλά ότι υπάρχει ένα αρχικό πένθος το οποίο για τον κάθε άνθρωπο είναι εντελώς διαφορετικό. Δηλαδή μπορεί να κρατήσει λίγες μέρες, για κάποιους πολύ περισσότερο. Νομίζω ότι η ίδια η Μαρίνα Σάτι είναι τόσο επαγγελματίας που ξέρει πολύ καλά ότι θα πρέπει σε αυτή τη στιγμή της καριέρας της να τα δώσει όλα. Οπότε δεν νομίζω ότι θα απέχουμε πάρα πολύ από τις πρόβες. Βέβαια η Μαρίνα σταμάτησε τις πρόβες γιατί πρέπει να πάει στην Αίγυπτο. Εκεί ζει ο πατέρας. Δεν ξέρω αν θα γίνει και εκεί η κηδεία. Μήπως γνωρίζεις? Δεν ξέρω καθόλου, καμία λεπτομέρεια, γιατί συνήθως ξέρεις. Αυτά είναι ενδοοικογενειακά. Ναι, είναι πολύ προσωπικά θέματα, βέβαια. Είναι πολύ προσωπικά και δεν βγαίνουν πολύ προς τα έξω. Δεν θέλησα και να μάθω κιόλας, γιατί εντάξει, ξέρω από απώλειες. Είναι μια πολύ δύσκολη στιγμή, ναι, και δύσκολα διαχειρίσιμη. Και είναι αυτό που είπες και εσύ. Όπως το αντιλαμβάνεται και το εκλαμβάνει ο καθένας που πενθεί. Δεν το συζητάμε αυτό. Άρα λες ότι μπορεί να είναι και μια ισορροπία. Το κακό, βέβαια, στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι ότι τα 40 του πατέρα της πέφτουν πάλι όταν η Μαρίνα θα είναι πάνω. Ακριβώς. Αυτό είναι το χειρότερο. Ακριβώς, ναι, αυτό είναι το χειρότερο. Αυτό είναι πολύ δύσκολο. Το χειρότερο. Θέλεις να δούμε πώς αντέδρασε η Σίλια Καψή, η οποία είναι εκπρόσωπος της Κύπρου, όταν πληροφορήθηκε ο ΝΕΡ την απώλεια του πατέρα της Μαρίνα Σάτι? Το είδαμε από την εκπομπή της Κατέρινας Καινούργιου, πρέπει να πούμε και την πηγή. Ναι. Για να δούμε την μικρή που πραγματικά και εμένα με συγκλώνησε. Μαρίνα Σάτι, που είχαμε ένα δυσάρεστο γεγονός. Δυστυχώς έχασε τον μπαμπά της. Πότε έχασε? Σήμερα. Σήμερα? Ναι, ναι. Δεν μπορώ να φανταστώ πώς νιώθει τώρα. Είναι πολύ δύσκολο αυτό το πράγμα. Και μόνο θέλω να πω ότι, Μαρίνα Σάτι, ο μπαμπάς σου σε κοιτάει, σε προστατεύει και... θα είναι μαζί σου. Είναι δύσκολο πράγμα. Πάρα πολύ δύσκολο και πρέπει να πάει πάνω στη σκηνή και να το κάνει για
για την φάδα, για τον πατέρα της. Ναι. Ναι. Και ό,τι θέλεις Μαρίνα, είμαι εδώ. Ξέρω που ακολουθούμε μαζί στο Instagram, ναι. Και θα σκίσεις. Μιλάτε κιόλας μέσω Instagram. Ναι, μιλάμε και νομίζω θα βρεθούμε. Είναι πολύ καλή κοπέλα και είναι πολύ ταλεντούχα. Είσαι πολύ ευσυγκίνητη. Αυτό από πού απορρέει, δηλαδή έχασες κάποιο δικό σου άτομο και έχεις βιώσει μια τέτοια κατάσταση. Στην οικογένεια μου είμαστε πολύ κοντά. Δεμένοι και η μαμά μου και εγώ είμαστε έτσι. Και μόνο η μαμά μου και εγώ είμαστε μαζί. Ναι. Σε στηρίζει. Ψυχούλα μου. Πραγματικά συγκλονιστικό. Πολύ γλυκιά αντίδραση. Mm. Δηλαδή δεν το είχα δει, να σου πω την αλήθεια, και εγώ συγκινήθηκα λίγο. Και είναι ένα 17χρονο κοριτσάκι και λέει ότι με τη μαμά της είναι μια πέτρα, είναι μαζί, γιατί είναι χωρισμένη. Πρέπει να πούμε, ο παπάς ζει αλλού, με τη μαμά της μεγαλώνει. Και ξέρεις, όλα αυτά όταν ακούς αυτή την είδηση, λες Παναγία μου, χτύπα ξύλο μου, συμβεί και εμένα, γιατί είμαι μόνη στον κόσμο. Εξού και η αντίδραση συγκεκριμένη. Το καλό μου. Πάμε τώρα στα δικά μας, τα πιο ευχάριστα. Πώς τα βλέπεις την ελληνική να ξεκινήσουμε συμμετοχή με τη Μαρίνα? Θα ξαναδείς. Η αρχική μου αντίδραση, όπως το έχω ξαναπεί και σε άλλες εκπομπές, ήταν λίγο αρνητική. Δηλαδή δεν μπόρεσα να μπω στο νόημα και να καταλάβω. Ίσως γιατί εμένα αυτή η ρυθμή και γενικότερα η πιο καινούργια ελληνική μουσική σκηνή δεν με συγκινεί ιδιαίτερα. Όμως, ξέρεις, επειδή η Μαρίνα Σάτι είναι καλλιτέχνης... Και αυτό είναι το είδος που υπηρετεί όλα αυτά τα χρόνια. Περίεργα, ναι. Κούσματα, διανθισμένα από πολλά μουσικά σύνολα, από το εξωτερικό. Ακριβώς. Με έθνικ στοιχεία. Μετά κατάλαβα. Mm-hmm. Είδα και το στίχο, άκουσα το στίχο, γιατί ήταν ουσιαστικά ένα ερωτικό τραγούδι. Και αυτό το οποίο με συνεπήρε πιο πολύ απ' όλα, είναι το βίντεο κλιπ. Mm-hmm. Δηλαδή, εκεί πραγματικά εκτίμησα τη συμμετοχή μας. Και κατάλαβα όλο το σκεπτικό πίσω από το βίντεο κλιπ και όλο το σκεπτικό πίσω από το τραγούδι. Είναι πανέξυπνο. Mm-hmm. Εσύ τώρα όμως. Ναι, ολοκλήρωσε τη σκέψη σου. Sorry, όχι, όχι, αυτό. Ωραία. Εσύ όμως τώρα ένας άνθρωπος που, όπως είπα, ξέρεις πολύ καλά το Eurovision. Όταν χρειαστεί να μπεις εσύ, ο συγκεκριμένος, σε μία δεύτερη ανάγνωση, για να καταλάβεις και το στίχο, να δεις και το βίντεο κλιπ, να καταλάβεις το μήνυμα, πόσο εύκολο είναι οι Eurofans στο εξωτερικό που θα δουν, οι λάτρεις της Eurovision, να μπουν σε αυτή τη δεύτερη σκέψη και να ψηφίσουν Ελλάδα, βρε Αντώνη μου? Αυτό είναι το ερώτημα εμένα που μου γεννάτε. Τάσο, ναι. Επειδή λέμε κάποια πράγματα εδώ και 20 χρόνια και είναι λίγο στεγανά, και πρέπει να τα ξεπεράσουμε κάποια στιγμή, να πούμε ότι ο κόσμος που βλέπει Eurovision είναι λίγο υποψιασμένος πια. Mm. Δηλαδή, και έχει ακούσει τα τραγούδια και ξέρει τι θα δει. Δηλαδή, δεν ανοίγει τυχαία την τηλεόραση και πέφτει πάνω στο πρόγραμμα. Ξέρει, βλέπει, και αν δεν τα έχει ακούσει όλα, έχει ακούσει αρκετά. Πλέον δηλαδή και η δημοσιότητα των τραγουδιών είναι τόσο μεγάλη που ανοίγει στο YouTube, ας πούμε, και πέφτει σε πάνω τους. Ναι, βλέποντας και τα streaming που έχει κάνει η Μαρίνα και κάποιες άλλες συμμετοχές, ναι. Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι έχουν τεράστια πύχηση, άρα δεν πήγε, ναι. Κάποιος ξαφνικά και πάει στο YouTube ελληνική συμμετοχή στην, ναι. Eurovision, είναι στοχευμένο. Δεν μπορείς να τα αποφύγεις και θεωρώ ότι ο κόσμος που ψηφίζει παρακολουθεί φανατικά την Eurovision. Mm-hmm. Οπότε θα ξέρει τι θα ψηφίσει, ξέρει που θα δώσει τα χρήματά του, οπότε εκ των πραγμάτων η ψήφος θεωρώ ότι κατά πολύ μεγάλο ποσοστό είναι συνειδητή. Το τραγούδι μας είναι κλεμμένο, γιατί ακούστηκε και αυτό, ότι υπάρχει αντιγραφή στίχου από ένα τραγούδι του Μίλτου Πασχαλίδη. Θέλεις να δούμε τι είπε ο ίδιος ο Μίλτος πιο μπροστά? Το έχω δει, αλλά να το δούμε. Εσύ πάλι. Το έχεις δει, αλλά κάποιοι τηλεθεατές το έχουν δει. Να δούμε λοιπόν τι είπε ο Μίλτος Πασχαλίδης, που νομίζω ότι ήταν η καλύτερη απάντηση, και πόσο όταν σε ένα χώρο υπάρχει αμοιβαία εκτίμηση σε κάποιους καλλιτέχνες, υπάρχει μια τόσο όμορφη ισορροπία. Για να δούμε τι είπε ο Μίλτος Πασχαλίδης. Ο δημιουργός του υπέροχου στίχου «Και κάθε που χαράζει, μετρώει το μαράζει», έτσι. Λοιπόν, έναν ίδιο τίτλο επέλεξε και η Μαρίνα Σάτι για την Eurovision, η οποία λέει «Όταν χαράζει, μετρώει το μαράζει». Πώς το ξέρετε, το είχατε προσέξει αυτό?
Ναι, το είχα προσέξει. Το βρίσκω σύμπτωση. Ενδιαφέρουσα σύμπτωση. Δεν θέλω να σχολιάσω κάτι. Εγώ σας είπα, όταν τελειώσει η Eurovision, θέλω η Μαρίνα να είναι χαρούμενη. Ανεξάρτητα από τη θέση που θα πάρει, θέλω να έχει χαρά. Πώς φαίνεται εδώ τώρα η ποιότητα ενός ανθρώπου και η εκτίμηση που τρέφει για έναν άλλον συνάδελφο. Επίπεδο. Αυτό. Εκεί ήθελα να... Φαντάζομαι ήταν κάποιος άλλος τραγουδιστής στη θέση του, από αυτούς που λέμε ότι ψάχνουν την αναγνωσιμότητα και τα 5 λεπτά δημοσιότητας, okay. Τι είχε να ακούσει η καημένη Μαρίνα και όλη η ομάδα που έχει γράψει το τραγούδι. Εδώ βλέπουμε μια, αυτό που λέμε ευγενής άμυλα απέναντι σε δύο καλλιτέχνες που εκτιμάει από ό,τι φαίνεται ο ένας τον άλλον πάρα πολύ. Δεν το έχει ανάγκη ο Μίλτος Πασχαλίδης αυτό και ήταν μια εξαιρετική απάντηση. Επίσης, αν ξέρεις από songcrafting, δηλαδή στιχουργική και όλα αυτά, ξέρεις ότι το χαράζει με πολύ λίγες λέξεις μπορεί να συνδυαστεί. Mm-hmm. Είναι το μαράζει, το βραδιάζει, το βράζει, που δεν ταιριάζει. Οπότε πάντως είναι λίγο ήταν η πιο κομψή απάντηση που έχω ακούσει ever όλα αυτά τα χρόνια που έχω κάνει αυτή τη δουλειά και που παρακολουθώ Eurovision. Τα εύσημα στο Μίλτο Πασχαλίδη θα την κρατήσω αυτή την ενδιαφέρουσα σύμπτωση για οτιδήποτε με ρωτά, θα λέω ήταν μια ενδιαφέρουσα σύμπτωση. Λοιπόν, Αντώνη μου, πάμε τώρα στα στοιχήματα τα οποία δίνουν την Ελλάδα σταθερά στην 8η θέση και την Κύπρο σταθερά στην 25η. Να μείνω λίγο στην κυπριακή συμμετοχή και θα έρθω σιγά σιγά προς την Ελληνική. Σε προβληματίζει που η Κύπρος είναι τόσο χαμηλά και το τραγούδι είναι ένα τραγούδι που δεν το ακούμε για πρώτη φορά τέτοιο μουσικό ηχόχρωμα στη Eurovision. Θα πω ότι επειδή το τραγούδι της Κύπρου είναι ένα pop τραγούδι το οποίο ακριβώς όπως λες έχουμε ξανακούσει παρόμοια τραγούδια και άλλες φορές. Φέτος στο διαγωνισμό δεν υπάρχουν πολλά τέτοια τραγούδια. Δηλαδή, έτσι pop χορευτικά είναι μόνο η Κύπρος και η Αυστρία. Ναι. Δεν έχει δηλαδή στον βαρό ανταγωνισμό το κυπριακό τραγούδι και αν κρίνω και από την εμφάνιση της Καλίν στο πρόσφατο πάρτι της Ισπανίας, δεν μπορούμε να περιμένουμε πάρα πολλά πράγματα. Για την Καλή μιλάμε δηλαδή, για την Αυστρία που παίζει να είναι οριακά στη δεκάδα. Αυστρία, ναι. Που παίζει για μένα πλέον να είναι οριακά και στην εικοσάδα. Α, μάλιστα. Άρα πιστεύεις δηλαδή, ότι η Σίλια και η Κύπρος αν έχουν ένα καλό πρόμο τουρ γιατί μπαίνει από το Σάββατο μπαίνει στο πρόμο τουρ η Κύπρος ξεκινώντας από το Άμστερνταμ με την Ολλανδία αν δεν κάνω λάθος που θα τη δούμε για πρώτη φορά live και με χορευτές αν είναι καλό το πρόμο της, αν είναι καλή σκηνική παρουσία και μπορέσει και χορευτικά και φωνητικά να υπερασπιστεί το τραγούδι θα είναι πιο ψηλά. Ακριβώς, δηλαδή νομίζω ότι μπορεί να πάρει κεφάλι σε αυτή την κούρσα η Κύπρος και επίσης μην ξεχνάμε και το φαινόμενο Φουρέιρα το οποίο θα το μνημονεύουμε για πάρα πολλά χρόνια. Αντώνη μου θυμάσαι τι... Πώς μπορεί μια εμφάνιση, ναι. Τι είχαμε περάσει. Καρδιοχτυπούσαμε όλοι λέγοντας ότι η Κύπρος με Ελένη Φουρέιρα, που η Ελένη Φουρέιρα τότε ήταν από τα μεγάλα ονόματα στην Ελλάδα. Δεν έχτισε το όνομά της με το Eurovision. Ήταν πρώτο όνομα στην Ελλάδα. Ήταν μια δύναμη στην pop μουσική σκηνή και λέγαμε είναι δυνατόν η Ελένη με τόσο σουξέ να μην μπορεί να ξεκολλήσει από την 25η θέση και ξαφνικά εκτοξεύτηκε. Και θυμάσαι τι γινότανε, ότι υπήρχε μια ανοιχτή αμφισβήτηση για τις ικανότητες της Ελένης Φουρέιρα. Φωνητικά, αν μπορεί να το περισπιστεί. Να πει το τραγούδι live. Ναι. Αυτό λοιπόν το πράγμα το οποίο ξεκινάει από την Ελλάδα μπορεί να εξαπλωθεί παντού. Οπότε εκ των πραγμάτων επηρεάζονται όλοι οι πάντες σε όλο τον κόσμο, σε όλη την Ευρώπη και σε αυτούς που στοιχηματίζουν και σε αυτούς που κουμαντάρουν τα στοιχήματα, δηλαδή τις στοιχηματικές εταιρείες. Και σου λέει δεν υπάρχουν μεγάλες προσδοκίες εδώ. Και ξαφνικά φτάνουμε στις μέρες των προβών και ανεβαίνει η Κύπρος πρώτη μέχρι την βραδιά του τελικού. Δεν υπάρχει καλύτερο παράδειγμα από αυτό για την οποιαδήποτε ανατροπή μπορεί να συμβεί. Και να το ευχηθούμε βέβαια για τη Σίλια. Ναι, πες μου. Θέλω να πω κάτι, φεύγοντας λίγο από τα στοιχήματα, ότι βλέπεις, φεύγοντας από την Κύπρο, ναι, ότι βλέπεις τα στοιχήματα ότι σιγά σιγά την πάνε τραγούδια τα οποία τα είχαμε ξεχασμένα.
Έχεις απόλυτο δίκιο. Ξαφνικά η Γαλλία ανεβαίνει μία θέση. Και, είναι και περνάει πάνω από εμάς. Και είναι η μόνη μαζί με την Ολλανδία με ανωδικές τάσεις. Ακριβώς. Λοιπόν, εγώ τη Γαλλία δεν την έχω ξεγράψει καθόλου. Mm-hmm. Θεωρώ ότι παίζει πολύ σοβαρά για βραβείο. Αυτό που πάσχει η Γαλλία αυτή τη στιγμή είναι ότι ο κόσμος πίστευε ότι επειδή το τραγούδι βγήκε πάρα πολύ νωρίς, θα το βαρεθούνε. Θα έχει ξεφουσκώσει. Μέχρι το διαγωνισμό, μέχρι τους 6 μήνες. Mm-hmm. Αυτό όμως δεν συμβαίνει. Γιατί ένα πολύ καλό τραγούδι δεν το βαριέσαι. Και θέλω εδώ να πω ότι η αντίληψη του κόσμου και οι πεποιθήσεις του πέφτουν τόσο έξω κάποιες φορές, όσο έξω μπορεί να παίξουν και τα Ελβετία και η Κροατία, που αυτή τη στιγμή είναι πρώτη και δεύτερη και μπορούμε να τους δούμε και εκτός δεκάδα. Εδώ τώρα θέλω να μείνουμε, στην Ελβετία, στην Κροατία, την Ιταλία και την Ολλανδία. Βλέπουμε 4 χώρες που είναι πάρα πολύ κοντά. Πέρσι τέτοια εποχή η Λωρίν είχε ξεχωρίσει. Είχε 40% ακριβώς πιθανότητα να γυρίσει. Φέτος είναι μια Eurovision που κανένας δεν μπορεί να πει με σιγουριά ότι αυτό θα είναι το πρώτο τραγούδι. Ναι. Φέτος θα δούμε μια πολύ ωραία Eurovision. Δηλαδή μέχρι το τέλος θα μας κρατήσει. Δηλαδή δεν ξέρουμε το απόλυτο φαβορί. Και νομίζω ότι έτσι πρέπει να είναι η Eurovision, βρε Αντώνη μου. Έτσι πρέπει να είναι, αλλά δεν είναι κατά παραγγελία αυτά που πετάσω. Το ξέρω. Δηλαδή, δεν θέλω να ξέρω, βρε παιδί μου, τον νικητή. Δεν θέλω να το ξέρω. Δηλαδή, να σου πω κάτι. Ειλικρινά, πέρσι έκατσα να δω το τρίωρο σόου. Είδαμε τους ημιτελικούς πολύ ωραία. Φτάσαμε στο. Και έλεγα, οκ, η Λωρίν το παίρνει. Γιατί το βλέπω. Καταλαβαίνω. Ενώ τώρα θα υπάρχει αυτό. Ποιος η αγωνία. Είχε ενδιαφέρον πέρσι να δεις το δεύτερο. Τον τρίτο. Και σε αυτό το πρώτο το ξέρω. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι εγώ υποστήριζα από την αρχή ότι η Λωρίν θα πάρει το βραβείο. Πόσοι πέσαν να με φάνε και μου λέγανε ότι θα το πάρει η Φιλανδία. Όχι, εγώ ήμουν σίγουρος αφού το έχεις πει εσύ και σε αυτήν εδώ την εκπομπή ήμουν 100% σίγουρος. Δηλαδή, μερικές φορές τρελαίνομαι, ρε Τάσο. Να σου πω τώρα, Αντώνη, ποιο βλέπεις πιο κοντά. Έλα, μας είπες ένα η Γαλλία. Θέλω να μου δώσεις 3 τραγούδια που νομίζω ότι είναι πολύ κοντά στο να πάρουν το βραβείο. Κοίταξε να δεις. Γνωρίζοντας ότι. Και όχι γνωρίζοντας, υποθέτοντας τις κοινικές παρουσίες, mm-hmm, θεωρώ ότι αυτό που θα ετοιμάσει η Γαλλία, mm-hmm, θα είναι κάτι πάρα πολύ ατμοσφαιρικό και κάτι πολύ σκοτεινό και ρομαντικό ίσως. Mm-hmm. Το τραγούδι προσφέρεται για κάτι τέτοιο. Οπότε αν είναι να πάμε προς τα εκεί, θα πάμε στη Γαλλία. Ναι. Σε ό,τι αφορά τώρα, αν το πάρει κάποιο τραγούδι up-tempo και διασκεδαστικό, θεωρώ ότι έχουμε και εμείς πολύ μεγάλες πιθανότητες, γνωρίζοντας τους συντελεστές πίσω από τη Μαρίνα Σάτι. Mm-hmm. Οπότε και αυτό πιστεύω ότι μετράει, ότι και η Ελλάδα έχει πολύ μεγάλες δυνατότητες ξαφνικά να βρεθεί μπροστά. Από εκεί και πέρα θεωρώ ότι η Ελβετία είναι ένα μέτριο τραγούδι, υπερεκτιμημένο. Mm-hmm. Το έχει πάρει ένα κύμα το τραγούδι και ξαφνικά ο ένας επηρεάζει τον άλλον. Αυτό που λέω, την ομαδική ψυχολογία. Το τραγούδι ομαδικής ψυχολογίας φέτος είναι η Ελβετία. Μάλιστα. Ο ένας επηρεάζει τον άλλον ότι είναι κάτι εξαιρετικό. Δεν είναι. Όπως δεν είναι και η Κροατία. Να μην πάμε δηλαδή Ζάγκρεπ ή Ντουμπρόβνικ του χρόνου, το απορρίπτουμε. Δεν πιστεύω ότι καμία από τις δύο χώρες, ναι, η Ιταλία δεν πρόκειται να χτίσει το τραγούδι της για βραβείο, γιατί το έχει πάρει πρόσφατα. Uh-huh. Η Ουκρανία επίσης δεν νομίζω ότι θα πάρει βραβείο, όχι, με, ναι, αυτό το τραγούδι. Η Ολλανδία θεωρώ ότι είναι το τρίτο τραγούδι το οποίο παίζει για βραβείο. Ναι. Γιατί, επειδή έχει μια πολύ συγκινητική στιγμή στο τέλος του τραγουδιού, το οποίο χαμηλώνει και φεύγει από όλο αυτό το θόρυβο, mm-hmm, και ο οποίος Ολλανδός στις live εμφανίσεις του αποφεύγει να το πει αυτό το σημείο, πιστεύω ότι θα το πει στη Eurovision και θα είναι αυτό που θα συγκινήσει η έκπληξη, πιο πολύ από όλα. Ναι, ναι. Η έκπληξη. Άρα λοιπόν, οπότε, εγώ, ναι, συμπληρώνω τώρα και σημειώνω. 4 Απριλίου του 2023, ο Αντώνης Καρατζίκος μου λέει ή θα πάω στο Παρίσι, ή θα πάω στην Αθήνα, ή θα πάω στο Άμστερνταμ. Ακριβώς.
Τα έγραψα. Καταχωρήθησαν. Και μένουν και στο YouTube. Λοιπόν, Αντώνη, πολύ αγαπημένη μου φίλε, να σε ευχαριστήσω εξαιρετικά και σήμερα όλα αυτά που είπαμε. Πιάσεις τα σίδη, μόνιμος πλέον, με τη μέρα της Eurovision και μετά. Σε τακτά χρονοκαδιαστήματα. Χίλια ευχαριστώ από καρδιάς, Αντώνη. Πραγματικά, σε ευχαριστώ. Πολλά φιλιά. Γεια σου. Καλό απόγευμα. Γεια σου. Τι να πω εγώ τώρα για τον Αντώνη. Είναι ο γκουρού, όπως λέω, της Eurovision. Είναι ο άνθρωπος που ξέρει από την αρχή μέχρι το τέλος του Eurovision, από τη γέννησή της μέχρι σήμερα. Και όλα όσα μας λέει. Νομίζω ότι αιτιολογή... φάνηκαν όλα αυτά. Ναι, πάντως εγώ τα σημείωσα. Και αν θέλετε να πάτε να παίξετε και στοίχημα, γράψτε. Ποντάρετε στη Γαλλία, στην Ελλάδα και στην Ολλανδία. Γιατί θα μου πεις, γιατί φέτος οι στοιχηματικές δίνουν πολλά λεφτά, γιατί δεν υπάρχει το καθαρό φαβορί όπως πέρσι που ήταν η Λεωρίν, που ξέραμε ήταν ένα προς ένα. Έβαζε ένα, έπαιρνε ένα. Εδώ αυτό τώρα. Έχεις απόλυτο δίκιο για το περσινό, ήταν. Εντάξει. Ναι. Και όπως είπε και ο Αντώνης, καθόμαστε να δούμε ποιος είναι ο δεύτερος και ο τρίτος. Αυτό. Διαφημίσεις. Είναι ενδιαφέρον. Ναι. Ας δούμε κάτι φέτος. Τουλάχιστον ναι. Τι θα δούμε τώρα. Διαφημίσεις και μετά σας έχω αποκλειστική συνέντευξη της Βάνα Μπάρμπα σε αυτήν εδώ την εκπομπή που μιλάει. Για την κόρη της στη Φέδρα. Τι τηλεοπτικό ετοιμάζει. Και μπαίνει και σαν παραγωγός πλέον, όχι μόνο σαν ηθοποιός, και μιλάει και για την πολιτική. Σε λίγο έρχεται η Βάνα Μπάρμπα σε αποκλειστική συνέντευξη, μείνετε στην παρέα μας.